Το αιματηρό περιστατικό στην πλατεία 1866 με θύμα έναν Αιγύπτιο 21 ετών και δράστη έναν 28χρονο ομοεθνήτου ήταν ένα από τα συνηθισμένα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή. Καθημερινό είναι το πρόβλημα. Ρωτήστε και την κοπέλα πίσω και το φούρναρ και όλους και τους ταξιτζίδες. Συνέχεια Πακιστανοί, Αλλοδαποί, Ναρκωμανείς, ο κάθε καρυδιάς καρυδί. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί δεν ξέρω. Η συμπλοκή έγινε το βράδυ της Κυριακής και χθες συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων ο 28χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στον 21χρονο τραυματίζοντάς τον. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και παραπέμφθηκε στο αυτόφορο. Το θέμα είναι των αρχών, τι κάνουν οι αρχές. Από εκεί και πέρα, εγώ τι να σας πω. Εγνώστους γίνονται όλα αυτά στην πλατεία. Δεν γίνονται γνώστους. Λέτε γενικά ότι είναι θέμα αστυνόμευσης. Έτσι πιστεύω, τι να σας πω. Καταστηματάρχες, αυτοκινητιστές, ταξί, πολίτες που διέρχονται από την πλατεία 1866 παρακολουθούν εδώ και χρόνια μια πορεία παρακμής χωρίς τέλος. Εγώ είμαι εδώ πέρα 7 χρόνια, καθημερινά, χειμώνα καλοκαίρι. Δεν ξέρω, παιδιά, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Όλα αντιμετωπίζονται, τα πάντα. Τίποτα δεν υπάρχει πριν από αργά. Αρκεί να υπάρχει οργάνωση, πρόγραμμα, στρατηγική. Η ανάπλαση θα βοηθήσει που προχωράει ο Δήμος. Ναι, εννοείται. Σίγουρα θα βοηθήσει, γιατί θα γίνει πιο ωραίο, θα συχνάζει ο κόσμος περισσότερο. Πάντως καλά είναι να κυκλοφορεί ο κόσμος ελεύθερα και όχι να φοβάται να περάσει την πλατεία. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής και της υλοποίησης του έργου δημιουργίας ανοιχτού κέντρου εμπορίου, η πλατεία 1866 προβλέπεται να αναπλαστεί μέσα από σειρά παρεμβάσεων. Γενικότερα έχουμε παρατηρήσει ότι όπου υπάρχουν αναπλάσεις, όπου υπάρχει φωτισμός, όπου υπάρχει περισσότερη κίνηση του κόσμου, βλέπουμε ότι παραβατικές συμπεριφορές μειώνονται. Αυτός είναι ο σκοπός, γενικότερα σε αναπλάσεις εκτός από το αισθητικό αποτέλεσμα, εκτός από το λειτουργικό αποτέλεσμα, αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει περισσότερη επισκεψιμότητα, να υπάρχει περισσότερος κόσμος που κινείται σε αυτά τα μέρη. Να αναβαθμιστεί, αλλά τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα πάνε, εδώ είναι το στέκι τους, εδώ είναι το καθημερινό τους στέκι, μεσημέρι, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τι να σας πω, παιδιά, δεν ξέρω. Ανησυχούμε όλοι. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Θα συνεχίζουν να έρχονται, να κάθονται εδώ και να κάνουν αυτά που κάνουν και τώρα. Κάποιοι πάντως αντιμετωπίζουν με σαρκασμό την φθήνουσα διαδρομή της πλατείας, με τα φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς να κυριαρχούν και τις αστυνομικές αρχές να παρεμβαίνουν χωρίς αποτέλεσμα. Η πλατεία βασικά είναι πάρα πολύ ήσυχη, δεν έχουμε τέτοια αυτά. Κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί κάτι και τίποτα παραπάνω. Εγώ είμαι 12-13 χρόνια εδώ πέρα, είναι όλα τέλεια. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ήρεμοι, οι καταστηματάρχες πάρα πολύ καλοί. Όλοι βοηθάμε τους ανθρώπους. Απλώς αν κάποια στιγμή συμβεί κάτι, δεν φταίει ούτε η πλατεία ούτε αυτό. Είναι μία από τις καλύτερες πλατείες των Χανίων. Από το πρόσεχες φθινόπωρο, η πλατεία αναμένεται να κλείσει και να μετατραπεί σε εργοτάξιο, προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου.